Γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά στην εκπομπή μας στο YouTube. Στο κανάλι μας στο YouTube. Την εκπομπή μας στο κανάλι μας στο YouTube. Καλά. Είδατε τι ωραία που ξεκινάει καμιά φορά με Σαρδάμ. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας α, τα κόκκινα γυαλιά στο κανάλι μας στο YouTube το liverpool.gr. Παύλα TV. Το είπα σωστά τώρα, έτσι. Ε, Σαββατοκύριακο με το top παιχνίδι της κατηγορίας και εδώ που τα λέμε είναι και το εποχιακό εντό εισαγωγικών κλάσικο θα μπορούσε να πεις, αν και κακά ψέματα το κλάσικο ε, της Αγγλίας είναι το Liverpool-Manchester United. Όμως η City είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρει τέσσερα προβλήματα σε αυτή τη δεκαετία που τελειώνει και καταλαβαίνετε ότι είναι ομάδα τη δεκαετία, θα έλεγα εγώ. Εμεί είμαστε ομάδα των τελευταίων 6-7 δεκαετιών και έχουμε και μια τεράστια ιστορία. Οπότε κοντράρονται τα δύο πιο hot ονόματα τη Premier League σε ένα παιχνίδι που είναι και ε, θέμα επιβίωση για την κορυφή. Έξι βαθμού εμεί μπροστά, όπω ξέρετε, όλοι σα. Ε, και φυσικά σε κάθε αποτέλεσμα αναλόγω ο καθένα είναι κερδισμένο. Νίκη των Ρέντ, η ψαλίδα ανοίγει στου 9, στην ισοπαλία μένει στου 6. Uh, το άλλο δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Uh, είδατε στου δέκτε σα το πρόγραμμα του, το εξώφυλλο από το πρόγραμμα του αγώνα που θα αγοράσουν οι τυχεροί φίλοι τη uh, που θα βρεθούν στο Anfield. Εδώ είναι η City με αξία 1,28 δι. Και εδώ είναι και ο πλήρη χάρτη των uh, τροπέων του με ένα κύπελο κυπελούχων από ευρωπαϊκά uh, τρόπαια και Έξι πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα, επαναλαμβάνω, στην τελευταία δεκαετία. Πέπου Guardiola με πολύ πλούσιο βιογραφικό, τόσο σαν ποδοσφαιριστή, ε, όπω επίση και ω προπονητή. Ε, Χαίρετε εκτίμηση του Γερμανού. Ε, και εντάξει, νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Γενικά, τώρα αυτοί σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν αντιπαλότητε, πέρα από το ότι καμιά φορά μπορούν να παρετραπούν και να πούνε καμιά κουταμάρα. Δεν μιλάω για του δύο συγκεκριμένου, γενικά σε αυτό το επίπεδο οι προπονητέ. 56 νίκε για του πολίτε, 104 για του Ρέτς και 53 παιχνίδια ισόπαλα με τα τελευταία 6 παιχνίδια που συμπεριλαμβάνει μέσα εδώ και το Who Scored και δύο ε, καλοκαιρινά παιχνίδια τα οποία πραγματικά δεν έχουν λογική που τα περιλαμβάνουν γιατί είναι ναι, μεν επίσημα αλλά είναι επίσημα ανεπίσημα. Ε, παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων σε φιλικό επίπεδο και εντάξει, θα χρησιμοποιήσω μια, μια λαϊκή έκφραση τρίχε κατσαρέ. Εν τη περιπτώσει, αφού τα μετράνε, τρει νίκε για του Ρέτς, δύο ισοπαλίε και μία νίκη για του πολίτε. Δυστυχώ από τον, την πηγή μα είχαν πρώτα του Citizens, οπότε αναγκάστηκα και έβαλα ανάποδα τα σήματα και εγώ για να σα δώσω μια εικόνα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάποια πράγματα που παρακολουθούμε πάντα εμεί και να δούμε την, τα τελευταία έξι παιχνίδια των πολιτών και την φόρμα τους, όπως βλέπετε εδώ, σε 11 παιχνίδια πρωταλήματος έχουν 34 γκολ με σχεδόν 22 σουτανα ένα παιχνίδι. Είναι, εντάξει, σαφώς είναι ομάδα που είναι πάνω στο στήλιο το δικό μας. Με ε, κατοχή βλέπετε 62% και 83% ποσοστό επιτυχία στις πάσες. Στα τελευταία τους 6 παιχνίδια έχουν μόνο μία ισοπαλία και καμία ήττα. Όλος παραδόξως ε, έχουν τρεις κόκκινες κάρτες ε, στα τελευταία τους παιχνίδια. Έξι τον αριθμό. Πάμε στην επόμενη κάρτα τώρα να δούμε κάτι το οποίο ήθελα να το δείτε. Στα τελευταία τους έξι παιχνίδια ανεξαρτήτου διοργάνωσης. Reds και πολίτες. Reds αριστερά, δεξιά οι πολίτες. Όπως βλέπετε οι Reds έχουν έξι νίκες και μία ισοπαλία και αυτά στο καραμπάο Καπ. Οι Citizens έχουν μία ήττα στο πρωτάθλημα και τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία. Να δούμε και εδώ ένα συγκριτικό πίνακα, γιατί κάθε φορά μελετάμε τον αντίπαλο αυτό κάθε αυτό και στα δύνατα και αδυνατά του σημεία. Εδώ προτίμησα να βάλω αυτή την κάρτα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα μια, ένα συγκριτικό πίνακα μεταξύ των δύο ομάδων. Αριστερά είμαστε εμεί και δεξιά είναι εκείνη. Το που είναι ο καθένα δυνατό, που είναι λιγότερο δυνατό και που είναι ασθενή. Σα το αφήνω να το μελετήσετε με την ησυχία σα. Οι ομάδε είναι πάρα πολύ κοντά και α παρουσιάζει το Χου σκόρ ότι είναι πάρα πολύ δυνατή σε πέντε σημεία. Ε, συγχωρήστε με 6 και εμεί μόνο σε ένα. Ο πίνακα προφανώ λέει κάτι άλλο. Θέλετε και λίγο τύχη. Οκ. Okay. Και αυτό είναι παράγοντα που η τύχη ευνοεί τι ομάδε που είναι δυνατέ. Ε, πίνακα με του ε, Citizens εδώ και τα αντίστοιχα επιτεύγματά του. Με τον Αγκουέρο να φιγουράρει στην πρώτη θέση και να τον ακολουθεί ο Sterling με δύο λιγότερα γκολ. Εδώ είναι το φύγε ή έλα το καλοκαίρι. Βλέπετε τι μεταγραφέ που πήραν και αυτοί δεν κάνανε τι σούπερ μεταγραφέ, αλλά πήραν καλέ προσθήκες, Δηλαδή δεν βγάλαν το, όνομα όνομα με τύπου MPA-P που κυκλοφόρησε για μα. Ε, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι του πεταματού, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το μπαμ. Και φυσικά διώξανε και παίχτε οι οποίοι πλέον δεν του έκαναν. Επόμενη κάρτα είναι να δούμε τι προτιμήσει του Γκουαρδιόλα ε, όσον αφορά του παίχτε που είδαμε ε, στο Ρόστα και τα επιτεύγματά του, πώ του παρατάσσει στον αγωνιστικό χώρο και τι σύστημα τα χρησιμοποιεί στα τελευταία του, στα παιχνίδια αυτά που έχει δώσει. Βλέπουμε ότι το 4-3-3 επικρατεί μακράν ε, και φυσικά είναι πάρα πολύ κοντά σε εμά. Εδώ είναι το τελευταίο παιχνίδι με τη Southampton που δώσανε για το πρωτάθλημα, όπου κέρδισαν 2-1 και αυτοί δύσκολα όπως εμείς, με ανατροπή. Και εδώ είναι το παιχνίδι με την Πάλας που δώσανε εκτός έδρας για να έχουμε και μια εικόνα στο, στην αντίδρασή τους εκτός έδρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δεν σταματήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τον μέσο όρο γκολ που πετυχαίνουν εντός και εκτός οι δύο ομάδες. Βλέπετε ότι και στα shoot είναι ένα τα ίδια, τα goal είναι τα ίδια. Γενικά είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες σε συμπεριφορά και τα foul τα ίδια και τα σχεδόν τα ίδια και τα κόρν πολύ κοντά. Τα offside, ok, είναι επίση πολύ κοντά, δηλαδή βλέπετε ε, οι μονομαχίες, μονομαχίες, οι κατοχοί ε, είναι πολύ κοντά τα νούμερα. Δικαίω είναι οι ομάδε που πρωταγωνιστούν φυσικά τα τελευταία δύο χρόνια ε, με διαφορά από τι υπόλοιπε. Επόμενη κάρτα σε συνδυασμό το τι κάνουν επιθετικά και αμυντικά. Οι δύο ομάδε εντό οι Reds, εκτό οι πολίτες. Βλέπετε εδώ τι δέχονται εντό και εκτό ο καθένα. Και επιθετικά η, η ομάδα μα υπολείπεται ένα γκολ. Είναι πολύ καλή εκτό έδρα. Σαφώς και βέβαια δεν πρόκειται να περιμένουμε να δούμε ε, σούπερ επιθετικό ποδόσφαιρο από τους πολίτες, παρότι έχουν δυνατότητες, διότι ε, είναι αυτό που λέμε δεν θα ανοιχτούν εύκολα στο ξέφωτο. Εγώ το περιμένω αυτό να είναι αρκετά επιφυλακτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παίξουν και ποδόσφαιρο. Θα είναι όμως ιδιαίτερα προσεκτική, διότι δεν θέλουν να χάσουν. Η ψελέδα των εννέα είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, προπονέθηκε ο Χέντερσον έχει μπει κανονικά στην αποστολή. Για του άλλου τρει που βλέπετε είναι εκτό ε, δεδομένου. Από εκεί και πέρα, για τον Έντερσον, τελευταίες λεπτομέρειε πληροφορίε είναι ότι δεν θα είναι στην αποστολή, καθότι δεν είναι έτοιμο. Θα το πούμε και στην πορεία. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, εδώ το Houston έχει την πιθανή εντεκάδα, Αυτό είναι όμω ε, κάρτα τη 5η το βράδυ, Παρασκευή. Που ήταν να κάνουμε το preview, ε, δεν είχαμε, ε, μας προέκυψαν κάποια θεματάκια και πήγαμε πίσω. Η δόση εδώ, εδώ παρουσιάζει τον Έντερσον στην αρχική δεκάδα. Θα το θεωρήσω ιδιαίτερα πίθανο με τι πληροφορίε που διέρευσαν αργά το βράδυ τη Παρασκευή ότι δεν θα είναι ε, διαθέσιμος. διαθέσιμο. Αυτό με τον Στόουν και το Φερναντίνιο στο κέντρο τη άμυνα. Ο Στόουν είναι καλό, ο Φερναντίνιο όμω δεν συντερπά και αυτό είναι πλεονέκτημα για μα. Ξέρω ότι κάποιο θα πει ναι και ο Λόβρεν. Ο Λόβρεν αυτό που στερεί είναι στην έκρηξη. Αυτό είναι που ε, στην έκρηξη τη αντίδραση εννοώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελευταίε ειδήσει που αφορούν ε, το παιχνίδι των δύο ομάδων. Ε, ο Αγκουέρο, εντάξει, δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι μικρό ήταν ε, προστηρική τη Λίβερπουλ. Στο επαγγελματικό επίπεδο όμω, μπορεί να παραμένει supporter μια ομάδα αλλά να παίζει για την άλλη και να πανηγυρίζει τι επιτυχίε τη ομάδα σου ω αθλητή. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι το συνέστημα αλλάζει. Ε, ο Φαναδίνο, μπορούμε να κερδίσουμε στο Άνφελντ. Ναι, όλοι έρχονται για να κερδίσουν και όλοι φεύγουν χαμένοι. Οκ, okay. είναι θεμητό να θέλει να διεκδικήσει. Ε, αυτά που έγιναν πέρσι δεν τα ξαναγίνουν, Εγώ αυτό πιστεύω. Ε, Ήταν κάποιοι να μην του χαρακτηρίσω. Λοιπόν, τι είπε ο Γκλόπ για τη ΣΥΤΕ: Ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, τα επιτεύγματα τη είναι δεδομένα. Για τον Κορντιόλ είναι πολύ μεγάλο ο και για το Στέλνλιντ, ότι είναι η εξέλιξή του ε, πάρα πολύ καλή. Uh, η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Σον Κόκ στην Κυριακή. είναι ο κύριος που, υπέστη, που έγινε θύμα των οπαδών uh, παδών της Ρώμα, αυτών των τέλος πάντων αχαρακτήρες των οποίων συνελήψαν και καταδικάστηκαν. Μάικ Όλβερ, αποδεκτός από όλο τον κόσμο, uh, ε, για τη συνέντευξη της Κυριακής και ευτυχώς που επιλέξαν αυτόν γιατί είναι από τους καλύτερους, αν όχι και ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Uh, για τον Χέντερσον τα είπαμε, ο Μανέ είπε το αυτονόητο, θα τα δώσουμε όλα για την νίκη την Κυριακή. Ε, το ξέρουμε θα το δώσετε, σαν δύο γιατί ξέρουμε και όλα στο ποιόν σου. Και απάντησε και στον Γκουαρδιόλα για την τοποθέτησή του ότι ε, πέφτει πολύ εύκολα και κάνει θέατρο, το οποίο πραγματικά ήταν άστοχη και μετά να το μαζέψει ο Γκουαρδιόλα, δεν μαζεύονταν, βέβαια, ήταν λάθος, ήταν άστοχη η κίνηση. Και φυσικά τον ε, στέλνει διάβαση στον Τζίνιο που λέει πόσοι παίκτες μας έχουν πάρει κίτρινη για θέατρο, για πες φίλε. Και ο Κλόπ δικαίω λέει: Δεν μπορούσε να πιστέψω ότι δήλωσε τον Γουαρδιόλα, ο οποίο μετά το μάζεψε άρον-άρον και Πήγαινε να βάλει και τα παιδιά του μέσα, ότι είναι και καλά τυχαίροι οι Λίβερπουλ και κάτι τέτοια. Ε, ο Ντεμπρόιν στο πνεύμα α, της ομάδας του δεν μας νοιάζει λέει που έχουμε κακή παράδοση στο Άνφιλ. Εντάξει, αν πήγαιναν όλοι και να έρθουν να χάσουν, ε, δεν έχει και νόημα να κατέβουν. Εμείς θέλουμε να κατέβουν οι αντίπαλοι δεν θέλουμε να παίρνουν στα χαρτιά, ξέρω εγώ, άνευ αγώνας 2-0. Ε, την είδαμε αυτή την κάρτα, να πούμε για τον Κλόπ, είπε για τραυματίε. Μάτιπ ε, και Σακύρη είναι εκτό, για τον Κλάιν το ξέρουμε, για τον Χέντρισον όμω πίσω και για τον Βαντάικ που είχε ένα μικρό τραυματισμό και υπήρχε ανησυχία θα είναι κανονικά στην αποστολή. Για του οπαδού είπε επίση ε, για το Πούλμαν, λέει: Κακώ ε, φοβάται η City. Εμεί λέει, ενώντα την ομάδα και τους, το, το προσωπικό τη ομάδα, δεν πέταξαμε κανένα μπουκάλι και θεωρούμε άστοχο αυτό που έγινε. Ε, θα βάλουμε τα δυνατά μα ω σύλλογο να μην επαναληφθεί. Ε, για τον Σον Κόξ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένο για να επανέλθει και είναι καλεσμένο τη ομάδα, όπω είπε ο Πίτερ Μουρ, α, στα Media. Ε, πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ε, απλά θα είναι πολύ στρατηγικής σημασία η αντίδραση των δύο ομάδων. Ε, θα είναι σε στυλ σκάκι, οπότε εκτιμώ ότι δύσκολα θα δούμε μεγάλο σκορ. Θα πάμε σε κάτι πιο ε, light τώρα, το οποίο ξέρω ότι το έχετε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή που το είδατε και θα πάμε σε παίχτες που έχουν φορέσει, φορέσει τις φανέλες και των δύο ομάδων έτσι να θυμηθούμε κάτι πιο πρόσφατο ή να τελείω το επιλέξαμε μια δωδεκάδα με τον ε, Steve McMahon, βλέπετε εδώ όταν ήταν στη Liverpool και μετά στο τέλο της καριέρας του στη βίλα που είχε αφήσει καραφλίτσα, McManaman, ο οποίο πέρασε από Ρεάλ και μετά γύρισε στην Αγγλία και πήγε στη Σίτι γιατί είναι και δίπλα μια γειτονιά και ε, ένα φεγγάρι έπαιξε και με τον κολλητό του, ε, το Ρόμπι Fowler, να επιθυμίσω ότι είναι αδελφικοί φίλοι. Ε, David James, ναι, λίγο τρομακτικό δεν γίνεται, ένας τρομοδοφυλάκας ο οποίος ήταν. Ε, με εξαιρετικέ δυνατότητε, αλλά ποτέ δεν επιβεβαίωσε τι προσδοκίε. Ντίντι Χάμαν στο τέλο της καριέρας του και αυτός, πήγε για τα τελευταία ένσημα απέναντι, ενώ απέναντι στην άλλη πόλη, έτσι, απέναντι δεν είναι. Νίκονα Σενέλκα με θητεία σε Άρσεναλ επίση, σε Chelsea, σε Μπόλτον και δεν θέλω να πω σε άλλε ομάδε πέρα από Λίβερπουλ και Σίτι. Ε, για τον Κρέικ Μπέλαμι, στον Μπέλαμι λέει το Ουζερί, ένα τεράστιο παίχτη. Ε, για τον Sturid, ναι, έχει περάσει από εκεί και από την Chelsea που μετά ήρθε σε εμά. Ε, τουρέ, κόλο τουρέ, ο ήρθε στα τελειώματα σε εμά, αλλά ε, δικαίωσε κατά πολύ τι προσδοκίε όσον αφορά και τίμηση το ψωμί που έφαγε. Ε, εντάξει, τον κύριο τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να τον σχολιάσω. Ήθελα να πάω να πάρει τρόπια. Πήγε, πήρε. Λίγκ, δεν πήρε ακόμα. Α, για τον Μάριο που δυστυχώς όσο ταλέντο έχει και παιχταράς είναι άλλο τόσο ε, δεν διαχειρίζεται το μυαλό που του έχει χαρίσει ο Θεός και είναι κρίμα και γιατί να πεις για τον κύριο Υφθογραφίας, τι να πεις παρακαλώ πολύ, τι μπορείς να πεις. Υπάρχουν λόγια να πεις για τον James Μίλνερ. Ένας παίχτης που λατρεύουμε ε, τόσο για την αγωνιστική του παρουσία όσο και εξωαγωνιστικά με τα χιουμοριστικά του πώς σε Twitter, Instagram, Facebook και οπουδήποτε αλλού εμπλέκεται τα social media. Είναι καταπληκτικός ε, στα βίντεο που στείλει με τους ε, συμπαίκτες του. Είναι πραγματικά όταν τελειώσει τη θητεία του και αν φωτίσει κάποιος να τον πάρει στο Legends Tour... Πραγματικά θέλω να πάω σε ένα Ledger Tour με τον James Milner. Ε, να το βιντεοσκοπήσω όλο και μετά να το παίξουμε στο YouTube για να έχει πολύ πολύ γέλιο. Ε, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πού θα δούμε το παιχνίδι, αν και το ξέρετε όλοι. Το κλασικό μας τέκι μας περιμένει. Uh, Widram, Κονοπισοπούλου 23 uh, στο Σαμπελοϊκή που στάσει με τρόπο ανόρμου, είναι γωνία Κονοπισοπούλου και Βασίλη Λογοθετίδη είναι γύρω στα 100-120 μέτρα, 130 μέτρα από την Πανόρμου. μου. Όχι από τη μεριά του πάρκου, από την πάνω μεριά. Ε, καλό είναι όσοι έρθουν να έρθουν νωρί. Για τα τραπέζια της Λέσχης, το λέω από τώρα, είναι με ονομαστικές κρατήσεις κατ' εξαίρεση σε αυτό το παιχνίδι και ήδη είναι γεμάτα. Ε, οπότε είναι καλό να κρατήσουμε και να σεβαστούμε αυτές τις κρατήσεις που είναι για τα μέλη της Λέσχης. Δυστυχώ το μαγαζί δεν κάνει άλλε ονομαστικέ κρατήσει. Κρατάει δύο τραπέζια για τη Λέσχη και ένα πάσο. Ε, κατ' εξαίρεση και αυτά κατ' εξαίρεση αυτή τη φορά είναι ονομαστικά. Άλλε φορέ είναι όποιο έρθει νωρί, πιάνει θέση. Ε, πενθυμίζω σε όλου για νεότερα μέσα στη μέρα και αύριο στο liverpool.gr, στη σελίδα μα στο facebook, το twitter. Αυτόματα ό,τι ανεβαίνει στο site βγαίνει και στο twitter και το κανάλι μα το ξέρετε. Δεν χρειάζονται άλλε συστάσει προσφάτω και στο instagram. Ε, τέλος, ε, έριξα μια ματιά για το στοιχηματικό κομμάτι. Ε, προβληματίστηκα πολύ. Όταν λέω προβληματίστηκα πολύ, προβληματίστηκα πολύ. Ε, επειδή είδα κάποιους να δίνουν σκορ και να δίνουν το 2-1 πολύ, ο Guardiola θα κατέβει για να μην χάσει. Το είπε κάποια στιγμή ότι και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Γιατί κρατάνε σε απόσταση ασφαλεία, σε... διατηρούν την απόσταση αυτή και περιμένουν να σκοτώσουμε εμεί. Το οποίο στατιστικά μπορεί και να γίνει. Ε, εκτιμώ όμω ότι το παιχνίδι θα πάει στον άσο και άντερ. Ε, το σκορ που βλέπω εγώ είναι το 1-0. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Ε, αν αυτό όμως το 1-0 γίνει νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί και να ανοίξει το παιχνίδι. Η δική μου εκτίμηση όμως είναι ότι θα φροντίσουν και οι δυο ομάδες να μην ε, έχουν ρήγματα στην άμυνά τους και γίνει κανένα γλέντι. Ε, η διέστησή μου πάντως δεν με οδηγεί σε κάτι διαφορετικό από τον άσο και άντερ και το άντερ το προσεγγίζω στο 1-0, δηλαδή μην πω και άντερ 1,5. Το οποίο μπορεί να δίνει και πολύ καλή απόδοση, δεν το έχω κοιτάξει καθόλου. Α, το 2-1 που είδα σαν σκορ να προτείνουν αρκετοί είναι άσο και over 2,5. Όμω, επειδή μπορεί να κολλήσει στο 1-0 στο 2-0, το οποίο είναι μέσα στο παιχνίδι, εγώ προτείνω σε όσου δεν θέλουν να επιλέξουν σημείο και γκολ ε, να βάλουν α πούμε το 2-3 γκολ. Μια δεύτερη αναλυτική. Για μένα, άσο και άντερ 2,5 με αναλλακτική το 2-3 γκολ για κάποιον που πιστεύει ότι θα μπει και δεύτερο γκολ. Και αν δεν βλέπει το 2-1 το ότι τον ελκύει, μπορεί να επιλέξει το 2-3 γκολ για να μην ε, του ξεφύγει. Δηλαδή να επιλέξει ας πούμε, το άσο και over 2,5 και να μείνει στο 2-0. Anyway, ε, περιμένετε κιόλα και μία ώρα πριν το παιχνίδι, και τι συνθέσει, αν πιστεύει κάποιο ότι θέλει να ποντάρει κάτι τέτοιο. Επίση, μπορεί να δείτε στατιστικά ε, για κόρνερ, για κάρτε και να επιλέξετε κάτι. Ε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτά εγώ δεν είμαι ειδικό. Ο πρώην συμπαραγωγό μου στο ραδιόφωνο, ο Μάνο με τα κόρνερ ήταν κορυφή. Σου έλεγε τόσα κόρνερ, μπορούσε να μπει και πόσα κόρνερ από το μήχρονο. Δηλαδή και σε έκανε χαζό, α πούμε. Δηλαδή, 9 στι 10 περιπτώσει έπεφτε μέσα ο Μάνο. Τώρα γράφει σε διάφορα στοιχηματικά site. Δεν τον έχω ε, χάσει, δεν τον προλαβαίνω. Λοιπόν, ε, υπενθυμίζω σε όλου ε, WeDrum, 23 ε, και Βασίλη Λογοθετίδη στην Πανόρμου, στα Μετρό, Πανόρμου για την ακρίβεια. Ε, και τα λέμε εκεί, Δευτέρα, report και μετά, ρεπό. Βέβαια, σε αυτές τις μέρες θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση ΕΜΠΑΠΕ, την οποία τη διεύσευσε ο, ο γιούργεν, και πριν κλείσω να προσθέσω ότι είναι καλό να διαβάζετε το Liverpool.gr και το να εμπιστεύεστε παρά να αναδημοσιεύετε στο Facebook και στα διάφορα social media ειδήσει από διάφορα site ελληνικά και ξένα τα οποία το γράφουν για να το γράψουν. Περιμένετε κιόλας να ακούσετε την επίσημη τοποθέτηση διότι ε, δεν είναι απαραίτητα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ε, ακόμα και αν όντω υπάρχει ενδιαφέρον, ε, δεν θα το βγάλει φορά παρτίδα η ομάδα να πάει τη μία από τα 250 στα 500. Δεν έχει Anyway, σα χαιρετώ. Καλό Σάββατο, Κυριακό, με την νίκη αύριο. Τα λέμε από κοντά στην Pub και στο κανάλι από Δευτέρα. Σα χαιρετώ.